Ήρθε η στιγμή, το χρόνο που μας δίνουν, μάλλον που δεν μας δίνουν οι αγορές, αυτόν τον χρόνο να μας τον δώσει η απόφαση που πήραμε όλοι μαζί, η ηγέτες των χωρών της Ευρώπης, για να στηριχθεί η Ελλάδα. Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Έχω ήδη δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να κάνει τις απαραίτητες. Της Ελλάδας που γέννησε τον πολιτισμό, υπάρχουν παιδιά στο κέντρο της Αθήνας που δεν έχουν να φάνε. Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας, πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή, σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Κύριε Διαμαντοπούλου, λοιπόν, να απαντήσω λεπτομερώς. Η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ... For example, the problem in Greece, the basic problem in Greece, unluckily, is that we have systemic... Οργανώνεται από μια ομάδα. Έρχονται τα χρήματα στην Ελλάδα, τα παραλαμβάνει στην είσοδο ο πρωθυπουργός σας, κύριος Παπανδρέου, διασχίζουν το ελληνικό σπίτι και από την πίσω πόρτα τα δίνει στις τράπεζες. Το μνημόνιο πότε το είδατε? Το μνημόνιο είδαμε προσωπικά το Σάββατο το πρωί. Ένα Σάββατο πρωί. Εσείς είχατε μελετήσει αυτό που οι δανειστές αποτύπωναν και είχατε μια διαφορετική αποτύπωση αυτού που υπογράφατε? Γνωρίζατε δηλαδή αυτό που υπογράφατε? Σοβαρολογείτε? Αυτά συζητήθηκαν στη Βουλή. Ναι, λέω, όχι, δεν διάβασε το μνημόνιο εκείνη την εποχή. Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις και είχα άλλα καθήκοντα. Και πώς υπογράφετε αυτό που λέτε? Είναι πολύ σοβαρό. Υπογράφετε ένα κείμενο που δεσμεύει τη χώρα για τους αιώνες των αιώνων να μην, και μας έφτασε στο χάλι που ζούμε σήμερα και λέτε ότι δεν το διαβάσατε? Πώς το λέτε έτσι? Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν εκεί. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη στέξη εδώ. Γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν και πολλά. Αυτό που ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος είναι ότι οι ηγέτες που περιμένει να γεννηθούν για να τους ακολουθήσει βρίσκεται ανάμεσά του, βρίσκεται στις γραμμές του. Απλά να τους δώσει τη δυνατότητα να εκφραστούν, να δείξουν τα λεφτά τους, να δείξουν το γεγονός ότι μπορούν στο πρόσωπό τους να συμπυκνώνουν τις αρετές, την αρετή και την τόλμη του λαού μας, τις καλύτερες αρετές αυτού του λαού, που παρά το γεγονός ότι τον έχουν ζητήσει να είναι αναξιοπρεπείς. Να χάνει την αξιοπρέπεια και το φαινότυπο του, αυτό που το χαρακτήριζε πάντα στην ιστορία του. Έχει τη δυνατότητα σήμερα να το ξαναβρει αυτό το πράγμα, να βρει το βηματισμό του, τον ιστορικό του βηματισμό εννοώ, μέσα από ηγέτες που θα γεννήσει μέσα από τις τάξεις του, ανθρώπους του μόχθου, ανθρώπους που έχουν πραγματικά να επενδύσουν σε αυτή τη χώρα. Και όχι γιάπηδες οι οποίοι έρχονται περαστικοί από εδώ μόνο και μόνο για να συνεχίσουν τη διεθνή τους καριέρα. Λοιπόν, κάποτε θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν είναι κάποιοι επώνυμοι που θα έρθουν για να τους ακολουθήσουμε, αλλά είναι οι άνθρωποι ανάμεσα, μπορεί της διπλανή μας πόρτας, εμείς οι ίδιοι. Εγώ προσωπικά, τουλάχιστον γυρίζοντα όλη την Ελλάδα, έχω δει πραγματικά ανθρώπους να ξεφυτρώνουν από το πουθενά, κυριολεκτικά, και να τους ακολουθούν χιλιάδες άνθρωποι άλλοι, σε τι ζητήματα? Στο να αντιμετωπίσουν τις τράπεζες, στο να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της απόλυσης ή το ζήτημα του να μην πληρώσω τις αυξήσεις που έρχονται. Στοιχειώδη πράγματα βεβαίως, αλλά από εκεί ξεκινάμε για να μπορέσει να οργανωθεί πραγματικά ένα μαζικό ρωμαλαίο πλειοψηφικό λαϊκό κίνημα. Στο όνομα της Αγίας και Ομοσίου και Αδιαρέτου Τριάδος. Στο όνομα της Αγίας και Ομοσίου και Αδιαρέτου Τριάδος. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Και να υπηρετώ των γενικών συμφέρων του ελληνικού λαού. Και να υπηρετώ των γενικών συμφέρων του.